Να δώσουμε πρώτα απ' όλα τις ευχές μας για καλή χρονιά, να έχουμε υγεία, να έχουμε δύναμη για να έρθουν και οι επιτυχίες. Συνηθίζεται βέβαια πριν από την κοπή της Βασιλόπιτας μαζί με τις ευχές κάθε φορά να κάνουμε μια μικρή αναφορά του φορέα, της δράσης του φορέα που έχει την εκδήλωση. Αντί για να κάνω αναδρομή και αναφορά και απολογισμό, που είναι δουλειά του Προέδρου, θα δώσω ευχαριστίες. Θα δώσω ευχαριστίες ξεκινώντας, ας μου το επιτρέψετε, κύριε Περιφερειακέ, κύριε Λιμενάρχα, από τον Πρόεδρο, τη Μαρίκα, η οποία ακούνε κάθε, να μην πω κάθε μέρα υπερβολή, αλλά κάθε εβδομάδα, 2-3 φορές, τις φωνές, τα τηλεφωνήματα, πώς προχωράμε, αλλά ξεκινώ με το ότι είναι ένας φορέας πολυσυλλεκτικός, με κρατικές υπηρεσίες, με αυτοδιοικητικές, με τους εκπροσώπους των νησιών, με υπηρεσιακούς, συναδέλφους και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Είδα όμως ότι υπήρχε και υπάρχει απόλυτη και αγαστή συνεργασία. Δηλαδή, κάτι που νομίζω ότι είναι ο στόχος και η επιθυμία όλων όσων έχουν και όσοι ασχολούνται με τα κοινά, γιατί η μεγάλη επιτυχία ή η όποια επιτυχία θα βγει μέσα από την καλή συνεργασία. Σε ό,τι έχει να κάνει για τα έργα, για τα μεγάλα έργα. Δεν σας μιλάω για τα υπόλοιπα νησιά, μια και βρισκόμαστε τέλος πάντων εδώ πέρα στην έδρα και μιλάμε εκεί, για το Δήμο του Δρό. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω σύν της άλλης για την συνεργασία που είχα με τα παιδιά, όλα τα παιδιά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Πραγματικά, ας πούμε, μας έχουν συμπαρασταθεί. Σας είπα ότι όλος αυτός ο όγκος δουλειάς για να βγει για 14 και 15 άτομα χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια και γι' αυτό, ας πούμε, από τα βάθη της καρδιάς μου τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ επίσης και όλους τους φορείς, είτε λέγεται Τελωνείο, είτε λέγεται Λιμεναρχείο, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Λιμενάρχα, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται ότι με τα όλους όσους ας πούμε συνεργαζόμαστε άψογα και Δήμαρχε, αυτό που είπατε, ότι όλες οι αποφάσεις μας 99,99% ήταν ομόφωνες, όλες οι αποφάσεις που πήραμε σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Αυτά θα ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Να επιβεβαιώσω ότι σε αυτούς τους 8 μήνες που είμαι εδώ, την όρεξη και το όραμα του Προέδρου εδώ του Λιμενικού Ταμείου για τα έργα και την άψογη συνεργασία που έχουμε σε θέματα που μας έχουν απασχολήσει. Και καλή συνέχεια στο έργο σας. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και τύχη, όπως συνηθίζω να λέω. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το Λιμενικό Ταμείο, από τον Πρόεδρο, τον Μικάλη, από τη Μαρίκα, από τον Παναγιώτη, τον Φίλιππο, τον Ίκαρο, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, τους περισσότερους τους γνωρίζω από το 98, ποιον ξέχασα, τον Γιώργο. γιατί πραγματικά βοηθάνε την υπηρεσία μας, όποια ώρα και να πάρω τηλέφωνο, το κάθε τμήμα είναι εκεί να μου δώσει λύση. Για το 2019 εύχομαι καλές θάλασσες για εμάς, να μην έχουμε έτσι δυσάρεστα περιστατικά, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε λίγο την τελευταία χρονιά. Και εύχομαι όλα αυτά τα έργα που έχετε προγραμματίσει να αρχίσουν μέσα στο 19, και να αξιοθείτε τα γενιά. Συμπληρώνοντας όλα τα υπόλοιπα μεγάλα έργα και να αξιοθείτε, Δήμαρχε, να τα εγκαινιάσετε. Εγώ είμαι λιμενάρχης περίπου 3 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω, δεν θα θέλω να θεωρηθεί αυτό ότι έτσι προσπαθώ να πω καλά λόγια για το Δήμαρχο κτλ. Αλλά αυτό που έχω δει εγώ, 3-4 έργα θα πάρω. Να ξεκινήσω με τον πεζόδρομο, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι ένα από τα πιο ωραία έργα του παραλιακού μετόπου. Εγώ προσωπικά χαίρομαι να περπατάω εκεί πέρα. Εύχομαι να αρχίσει και το υπόλοιπο κομμάτι σύντομα. Το αυτοκίνητο το υπηρεσιακό δεν μπορούσε να περάσει από εκεί μέσα. Υπήρχαν σίδερα, σκουπίδια. Πραγματικά η εταιρεία που το ανέλαβε έκανε μια εξαιρετική δουλειά.
και αυτή τη στιγμή είναι ένα πλήρως λειτουργικό έργο. Το οποίο, όπως είπατε, δεν είναι μόνο για τη Ρόδο, έτσι είναι για όλη τη Δωδεκάνησο και όχι μόνο. Μπορούν πλέον να έρχονται εδώ να επισκευάσουν τα σκάφη, είναι μεγάλη δουλειά για το νησί. Το λιμάνι. Μπορεί πλέον ο καθένας είναι πολύ πιο τακτοποιημένο. Δηλαδή, μέρες που έχουμε μεγάλη κίνηση, του Πανορμίτη ή το καλοκαίρι, μπορεί ο καθένας έρχεται, υπάρχει χώρος στάθμευσης, θα σταθμίσει το αυτοκίνητό του δωρεάν, θα το αφήσει 10, 15, 20 μέρες όσο θέλει, θα πάρει το πλοίο, θα φύγει. Υπάρχει μια πολύ πολύ καλύτερη εικόνα στο λιμάνι. Μη σας κουράζω άλλο, θα μπορούσα να λέω κι άλλα. Εύχομαι λοιπόν να συμπληρωθούν όλα αυτά τα έργα με τα καινούργια, ειδικά το θέμα της ασφάλειας του λιμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και ως τοπική κοινωνία, ως λιμεναρχείο, ως λιμενικό ταμείο, ο τομέας της κρουαζιέρας είναι δυστυχώς αδυσόπιτος. Έτσι, πρέπει να έχουμε ασφαλές λιμάνι για να έχουμε κρουαζιέρα. Είναι κάτι το οποίο το απαιτούν οι εταιρείες, το θέλουν και πολλές φορές είναι ένας λόγος να ακυρώνουν τις προσεγγίσεις τους οποιοδήποτε λιμάνι. Έτσι, αν δεν είναι διασφαλισμένο αυτό το πράγμα, δεν έχουν πάρει τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι είναι ασφαλές το λιμάνι, δεν έρχονται πολύ απλά. Είναι λοιπόν ένα έργο που πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει και πιστεύω θα προχωρήσει μέσα στο 19. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και ό,τι καλύτερο. Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε. Το λιμάνι εδώ και οι αρμόδιοι φορείς, όπως είναι το Τελωνείο εμείς, η Τελωνική Υπηρεσία, το Λιμεναρχείο, η αστυνομία, το Λιμενικό Ταμείο, είμαστε η ατμομηχανή του τουρισμού στη Ρόδο. Τα κρουαζιερόπλια τα οποία έρχονται χιλιάδες τουρίστες και θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι. Να συνεργαστεί το Τελωνείο για τον έλεγχο, το διακριτικό έλεγχο των αποσκευών, τον έλεγχο διαβατηρίων, η αστυνομία, το Λιμεναρχείο για τον κατάπλου απόπλου των κρουαζιεροπλοίων και των λοιπόν πλοίων. Έχουμε λοιπόν και φέτος, όπως πάντα, να έχουμε καλή συνεργασία και να πάμε καλύτερα. Λοιπόν, σας εύχομαι πάλι καλή χρονιά, ευτυχία στις οικογένειές σας. Και καλές θάλασσες. Και καλές θάλασσες. Ευχαριστώ. Μαγγέλη.